Κρατηθήκαμε και ξεκινάμε να ηχογραφούμε Ναι Με ενέργεια Ναι Γιατί δεν έχουμε πει τίποτα τόση ώρα που είμαστε εδώ Δεν έχουμε πει τίποτα <laughs> Καλώς ήρθατε Στο τέταρτο τρίτο τρισήμιση Τρισήμιση τέταρτο <laughs> επεισόδιο <laughs> Του χωρίς προφυλάξεις Πάμε σήμερα με ενέργεια Ναι Έχω μόλις ξύπνησα και <laughs> πίνω καφέ <laughs> Και θα είναι λίγο δύσκολα τα πρώτα λεπτά. Ή και τα πρώτα 20 και η πρώτη μισή ώρα. Πάμε να, να κάνουμε, θα κάνουμε εισαγωγή. Αν, κάνουμε, αν, μιλάμε έτσι με χαρά και ενέργεια, δεν είμαστε λίγο σαν να είμαστε σε μεσημεριανό. Καλώ ήρθατε. Αν ναι, θα μπει μουσική και θα πρέπει να χορέψουμε. <laughs> Καλώ ήρθατε στο Χωρί Προφυλάξει. Σήμερα τα θέματα είναι Ελένη Μενεγάκη. Πόσα παιδιά μπορούν να βγουν από το ίδιο μουνί. <laughs> είναι, <laughs> ο ο Γιώργος, είναι, ο Γιώργος, είναι ο Γιώργο Λιάγκα, στο χειρότερό του. Δεν έχει σημασία. <laughs> <laughs> Δίνεις δικαίωμα. Χόρεψε, κυρία Ζήτη, χόρεψε. Χόρεψε, πουτανάκι. Μόλις προφυλάξεις, μόλις προφυλάξεις σωτανάκι τη ελληνική βιομηχανία μουσική. Ναι. Έχει κάνει τηλεόραση, Δημήτρη Κυριαζή. Όχι, δεν έχω κάνει τηλεόραση. Δεν είχα αυτή την τιμή. Αν και θα είχε πλάκα. Ναι. Προσπαθώ να έχω. Το ίντερνετ έχω ψηλοψίσει τον αδερφό μου να δηλωθούμε στο οικογενειακέ ιστορίε, σαν ηθοποιοί. Κάντε το εσεί. <laughs> εσεί πρέπει να, εσείς εσείς να το κάνετε. Δύο, ναι. Εσύ και ο αδερφό πρέπει να είσαι στι οικογενειακέ ιστορίε. Αλλά έχω βρει μόνο τη φόρμα για το κυπριακό. <laughs> έχω Ακόμα βρει καλύτερα. Τη φόρμα <laughs> για το κυπριακό γενικά. Να προσπαθείτε να κάνετε και κυπριακή προφορία. Και προχωρά μαζί, <laughs> μαζί με την παράνογη. γιατί μια μέρα βλέπαμε ένα επεισόδιο και συνειδητοποίησαμε πω είναι όλοι ο ένα χειρότερο από τον άλλον. Οι ηθοποιοί που παίζουν. Γάμισε εδώ. Είναι, είναι αυτό το. το ο Γιάννη μου είπε ότι ναι, 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 θα πάει ναι. με τη Μαρία, αλλά mm. τελικά. Ναι, δεν το είχε Και εγώ τον έφτιασα έξω με τη Δέσποινά και λέω: Ποια είναι αυτή. Ναι, <laughs> ναι, <laughs> 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 ναι, έτσι ακριβώ είναι. Δανάει, 58χρονων από κάτω. Ξέρω. Ναι, εξοργισμένη <laughs> με την ε, α, αντίδραση τη Μαρία. Έχει πολύ ωραία και ιστορίες. Μια φορά βαριόμουν και έβλεπα. Και ήταν ένα που μετά πήγε στο Power of Love, συνέχισε την καριέρα του ah. εκεί. Δηλαδή, από οικογενειακέ ιστορίε έκανε ένα step έκανε up, up το game yeah. του και ήταν αυτό ο ξανθό που και καλά τον λέγανε ότι ήταν σεξιστή. Αλλά καλά τα έλεγε. Τον λέγανε ότι είναι σεξιστή. Δεν το έχει δει, ό, δε, δε το έχεις δει. Ε, εντάξει. Α. Θα σε πιστέψω <laughs> ότι τα λέγε. καλά <laughs> τα Καλά <λέγε>. τα <laughs> 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 Τι έλεγε. Ε, έλεγε ότι. Εγώ δεν πληρώνω στο πρώτο ραντεβού. Δεν πληρώνω. Δεν είναι σεξιστικό. Δεν αυτό. είναι σεξιστικό. Ναι. Δεν πληρώνω. ή μισά-μισά. Ναι. Και ήταν οι άλλε. Και πού το έχει δει αυτό <laughs> να γίνεται. <laughs> και τι πρώτο ραντεβού, και ποιο θα πληρώσει. Και λέει: Εγώ δεν πληρώνω. <laughs> εγώ έχω μουν Δεν <laughs> καταλαβαίνω. Εγώ δεν πληρώνω. Έλεγε. <laughs> Είναι αρχή μου. Δεν πληρώνω. <laughs> και ήμουν: Πράγμα. Φίλε, που δεν πληρώνω. Να μην πληρώνει. <laughs> αφού μπορεί. Αφού μπορεί να μην πληρώνει. Ενώ μπορούσε να πληρώσει. Δεν πληρώνει από επιλογή. Και λε αυτό. Μετά, όταν η σχέση αρχίσει <laughs> να γίνεται πιο <laughs> ναι. intimate, θα αρχίσω να πληρώνω. Αλλά ακόμα δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω, Χατζαδά το πρώτο. Ιόνιτο, <laughs> <αυτό>. <laughs> ναι, ναι, πρέπει να δοκιμάσω το και <laughs> πού βγάζει νόημα. Έτσι. <laughs> Γιατί να πληρώσει. Εσύ. Έχω πληρω... Εγώ πληρώνω. Το κάνω, α πούμε, αλλά το. Σε άκυρε φάσει. Σε άκυρε φάσει, <laughs> ναι. ξέρω εγώ, έχουμε πάρει ένα καφέ. Α, ναι, ναι. μου βγάζει λεφτά. Ε, ναι. Και μερικέ φορέ μου το κάνει ε, ναι. και πει. Εντάξει, τώρα. Ένα καφέ, ξέρω ναι. Ένα καφέ. Ναι. Ένα καφέ ναι. Έχει στο Netflix, εσύ. Ναι. <laughs> <laughs> τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι και πολύ fair αυτό. Λίγο χάνω από οικονομική απόψεω, αλλά οκ. Αγάπη πάνω από όλα Αυτό θα έλεγα χαλάλη για την αγάπη. Και κάνω άλλο. X Factor πρέπει όμω. Όχι τα άλλα που είναι πιο soft. Αλλά ξέρει ποιο θέλει. Θέλει X Factor εκείνο που ήταν γκαγκάκι, Μουρατίδης, λεβέντη, ναι. Θεοφάνους Ναι, ναι, ναι. Όχι κάτι μαλάκες από τις μέλισσες και μαρατίνιδες που «Εντάξει, καλό είναι, <laughs> αλλά δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε εδώ». Ήταν ο Μουρατίδης και τους <laughs> έλεγε «Δεν, <γάμαγε>. δεν κάνεις <laughs> για το X-Factor και να μην ξανατραγουδήσεις ποτέ στη ζωή σου, κάνεις κακό για τους γύρω σου». Και μετά φεύγανε και κλαίγανε <laughs> <laughs> ήταν ό,τι <laughs> καλύτερο. Αυτό θέλω. Και ήταν ο Λεβέντης «Ε, δεν ξέρω, άμα θα έρθει στα bootcamp». Μαλάκα <laughs> <laughs> ήταν ό,τι καλύτερο. Ο Κατέστρεφαν όνειρα. Ο Λεβέντης, ο Λεβέντης δεν είδε δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά καλά. Ναι, ήταν από America, ήταν λίγο Ελληνοαμερικάνο. Oh, no, η Γκαγκάκη έλεγε όλοι κάτι μαλακίε. Ο Θεοφάνου. Προσπαθώ να το φέρει λίγο πιο γύρω γύρω. Ναι, και πάλι. Ο Θεοφάνου τώρα ναι. είναι ο κακό. Ναι, ισχύει. Και τότε και... ήταν ο Μέτριο. Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου ο Μέτριο έγινε κακό τώρα. Τότε η καλή ήταν η Γκαγκάκη. Ο, ο Λεβέντη ήταν ο Η Γκαγκάκη ήταν. Ε, ε, ξέρω, μέτρια κι αυτή. Και αυτή η Θεοφάνου. Θεοφάνιζε. Mm. Και ο Μουρατίδη ήταν ο. <laughs> Δεν περνούσε εύκολα. <laughs> Δεν περνούσε καλά με Μουρατίδη. Πω, πω, μαλάκα, τα έβλεπα. Νομίζω μεθυσμένο αυτά. Μ' αρέσει να, να τα βλέπω γιατί είναι ο Μουρατίδης Σταματήστε. <laughs> <laughs> σταματήστε το. Σταματήστε. <laughs> Εγώ δεν ακούω τραγούδι. Ακούω δύο κοπέλε οι οποίε τραγουδάνε στο διάλειμμα από τη δουλειά του. <laughs> και δεν <laughs> τραγουδάνε καν καλά. Με παραδείγματα. <laughs> ναι. Ανοίξανε την καφετιέρα και απλώ τραγουδάνε. <laughs> δεν κάνετε για το X-Factor. Όχι, oh, ρίξω αυτό. Δεν κάνετε για το X-Factor και για τη ζωή. Αυτοκτονία. <laughs> 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 Πόσο γαμάτο θα ήταν αυτό. Στα χαμούρα. <laughs> το Wipeout επίση παίζει να γαμάτι, αλλά νομίζω δεν τρέχει πλέον στην Ελλάδα. Στο Wipeout δεν έκανε ο Ζαραλίκο ναι, στην αρχή. Με έναν ε, Δημήτρη ναι. που το λέγανε, ο οποίο πέθανε πριν από χρόνια. Ένα πιο ψηλό. Ναι. Ή απλά κανονικό και ο Ζαραλίκο είναι κοντό. <laughs> <laughs> ναι, παίζει ναι. κι <laughs> ναι. αυτό, αλλά νομίζω ήταν αρκετά ψηλό. <laughs> Η απλά συγκριτικά, ναι. Ο άλλο ήταν ένα 60 και φαίνονταν έτσι. Mm. Και μετά έκαναν την ε, περιγραφή ο Ανατολίτη στο Wipeout. Πότε έγινε αυτό, ναι, ήμουν εγώ. <laughs> ναι, απλά δεν, δεν δείχνουν τι φάτσε. Oh. Γιατί ο ένα ήταν ο Ζαραλίκο και τον ξέρανε, και ο <laughs> Ανατολίτη <laughs> <laughs> έχει απλά τη φωνή. Okay. Οπότε Δεν τα έχω δει αυτό. Και σχολιάζανε τι βούτε. <χει> για το μεταξύ, εγώ το, δεν το. Είχε λίγο καιρό που είχα δει Ανατολίτη για πρώτη φορά και απλά έβαλα. Πήγα για νητσα, που έχω τηλεόραση εκεί mm. πέρα και έβαλα Sky, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν το Wipeout. Και ακούω, ξέρω εγώ, γνώριμη φωνή. Και λέω: Πα, τι, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί δεν μιλάει <χει> για το γυναικεία δικαιώματα, <χει> <χει> Και λέει: Ό, τι έγινε, πέσαμε. <χει> 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 και περιμένω να δω γιατί κάτι μου έλεγε αυτή η φωνή. Mm. Περιμένω να δω μετά στα, όταν θα τα γράφει ah, ποιο είναι. είναι ναι, ναι. Και γράφει τέλειο Ανατολίτη και Ναι. Πώ μαλάκα. Τέλειος. Πώς πήγε χθε παράσταση. Α, ναι. Γιατί δεν, δεν, τα είπαμε. Βρεθήκαμε ναι. και έφυγα. Χθε είχε την παράσταση The Bondage Family, Show με, του με τους Χαριζάνης. Ναι, Βαβούρα, Σαραβνιωτόπουλο. Και εσύ, είχε guest. και Με τον Πασπάτη. Α, πέντε λεπτά. Ναι, ναι, το έχει πει. Και άνοιξα εγώ. Πώς, τι ε, είχε διάλειμμα, ναι, είχε διάλειμμα. Άνοιξε εσύ, έκλεισε πρώτο βαβούρα. ξεκινάει χαριζάνη με τέτοιο. Στην έκκληση του Σάτανα. Με βγάζει. Πάω καλά. Είχε full κόσμο. είχε. μία ουρά. Έξω, πω, τεράστια, πρώτη φορά το έχω δει. Τύπου ο, ουρά Λο Άντζελε. Ε, από ό,τι ξέρω, τα πόδια του φουλάρουν πάντα, ναι. Ε, την άλλη φορά δεν είχε. Ας πούμε, τώρα που ήρθε η χρήση ήταν full. Την άλλη φορά Πάλι φουλ ήταν, αλλά δεν ήταν αυτή η πίχτρα. Την προηγούμενη φορά δεν ήταν χρήσα. Όχι, ήταν ο να πει, ο, ο Σερβετάς. Όμως. Α ναι, ήταν ο Σερβετάς. Αλλά όχι, αυτό δεν ήταν. Ήταν Bondage. bondage ήταν ναι. bondage. Στα πλαίσια αλλού. του Comedy Festival. Ναι, ναι. Ήταν ο Σερβετάς. Δεν ήταν πίχτρα όπως ήταν τώρα με τη χρήσα. Και πηγαίνω καλά με Τόσκα. Κλείνω έτσι, έτσι πολύ ωραία. Νεβαίνει... Πήγαν όλοι καλά. Πήγε γαμάτα. Ε, ψινόταν ο κόσμο. άμα ναι, ναι. Ο Ραβιωτόπουλο είχε γαμάτα. Ε, όλοι 10 είχα τυποθέτω, όχι. όχι. είχε Χρύσα χρήσα, είχε 15 έκλεινε και ο Ραβιωτόπουλο 15 έκλεινε ε, πρώτο μέρο. Πρώτο... Ο Βαβούρο βγήκε δεύτερο. Ο Βαβούρο βγήκε δεύτερο, είχε 10 okay. και αυτό γάμισε. Ε, Βαβούρας. Πολύ λίγοι κομικοί νομίζω μπορούν να ακολουθήσουν τον Βαβούρο μετά από σετ το Βαβούρο. Η Χρήσα ήταν μετά. Καλά πήγε καινούργια κείμενα. Άρα πήγε καλά, mm. nice Πρώτη φορά μου ζήτησαν άνθρωποι να βγω φωτογραφίες και selfie με αυτού. Φωτογραφίες Πολύ περίεργο oh. Α, ναι. ah, έχει τύχει στην Κατερίνη Να βγούμε φωτογραφία, να Άντε στο, ναι, στο Facebook. Όχι στο Facebook πλέον. Πάει το Facebook. Πάει. Στο Instagram είχα μόνο. Φέ, μόνο για να βάζεις event και αυτά. Όσοι είχαν παλιά τώρα, όσοι, όσοι ξεκινάνε Facebook, να, δεν έχει. Δεν έχει, έχει ανθρώπου στο Facebook. Αυτή ήταν. Δεν θα έχει μια γενιά το Facebook. Κάτι άλλο θα έχει. Θα είναι το Reddit και το Instagram. Να. Και κάτι άλλο μετά που θα έρθει μετά το Reddit. Αυτό που λένε ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί γέροι στο Facebook σε 50 χρόνια, ξέρω εγώ, και θα είμαστε εμεί. Δεν θα υπάρχουν πάρα πολλοί γέροι στο Facebook. Θα έχει μόνο γέρους Θα είναι όσοι έχουν μείνει. Ναι, θα είναι όσοι έχουν ε, είμαστε η πρώτη γενιά, ξέρω εγώ. Που... Ε, ίσως η δεύτερη. Mm. Δεύτερη. <coughs> δεύτερη. 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 μου ε, είναι πρωί. <laughs> Συγχωρέστε. Θε μου είπε κάποιο ότι έχω ραδιοφωνική φωνή και γέλασα. Έχει. <laughs> Γιατί με ενοχλεί η φωνή μου. Να όχι λύτε, όχι όταν μιλάω, άμα την ακούω μετά. Ναι, εντάξει σε όλου. Στην ε, αρχή κυρίω. Αυτό το έχω, Στην το ξέρω. αρχή πάρα πολύ. Γιατί είναι διαφορετικό. Ο ήχος που ακούς όταν μιλάς, είναι διαφορετικός από τον ήχο που ακούς όταν μιλά είναι διαφορετικό από τον ήχο που ακού όταν σε σε ηχογράφηση. Γιατί όταν μιλά, ακού τη φωνή σου που έρχεται το ηχητικό κύμα, αλλά ταυτόχρονα περνάει και μέσα από το κρανίο σου. Και δονείται. Και δονείται και ακούγεται διαφορετικά. Ακούγεται και πιο βαθιά. Ναι. Για σένα. Μετά σε ακού και εσύ. Γεια σα, τι κάνετε. <laughs> ρε, έτσι ακούγομαι, ρε. Ρε, για ξαναβάλε πω ρε μαλάκα, γιατί ακούγω έτσι. Όλοι. Όλοι κάθε φορά που βλέπουν ένα βίντεο. Εγώ ήμουν αυτό. Ναι, εσύ. Ήσουν. Έτσι μιλάω. Ναι, έτσι μιλά. Πω. Πο... Χάλια. Όχι, εντάξει, για σένα. Εμεί το έχουμε αυτό. Αυτό είσαι. Mm. Δεν είναι ότι για σένα μόλι άλλαξε φωνή. Αυτό, από τη μια στιγμή στην ναι. άλλη. Για μα είσαι απλά ο, ο Τάκη. Ναι. Έτσι μιλάει ο Τάκη. <laughs> και... Το έχουν αποδεχτεί όλοι και είσαι μόνο σου ζει στην άγνοια. <laughs> <laughs> είσαι μόνο σου, όχι. <laughs> <laughs> και Παθαίνει κατάθλιψη. <laughs> Τι φωνή είναι αυτή που έχω, ρε. Και σβήνει όλα τα βίντεο. Νομίζω το παθαίνουν ε, πολλοί αυτό που νομίζουν ότι μπορούν να τραγουδήσουν. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ούτε εγώ, αλλά νομίζω ότι το παθαίνουν και από αυτό. Την ώρα που τραγουδά. Ναι. Δεν καταλαβαίνει. Άμα τραγουδά, οκ okay ή όχι. Αυτό είναι, α, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι κατά πόσον είσαι χαζό και δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα καθόλου. Σε φάση. Σε φάση ένα κωμικό, δεν θα πω ονόματα, που μπορεί να νομίζει ότι έχει 25 λεπτά, και όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει ούτε 5. Ναι, κι αυτό. Είναι αυτή η αυταπάτη. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Αλλά ναι, είναι αυτή η αυταπάτη. Ναι, αλλά στο τραγούδι είναι πιο εύκολο να καταλάβει. Ναι. Άμα κάνει from the <laughs> Καταλαβαίνει ότι από εκείνη τη στιγμή. Ε, δεν τραγουδάω καλά, ρε φίλε. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να πατάνε πάνω στο μέτρο, ξέρω να είναι. Ας... <laughs> αλλά η φωνή του να μην είναι καλή για τραγούδι και να μην το καταλαβαίνουν επειδή την ακούνε όταν την ακούνε. Ρε, άμα, είναι, σ... άμα πατάει πάνω στι νότε. Από εκεί και πέρα πόσο λάθος να το κάνεις Μπορεί να είναι έτσι για να μην ακούγεται καλά <laughs> Ναι μπορεί να είναι έτσι <laughs> Αλλά άμα πατάς στι νότες είναι ενδιαφέρουσα Τον Άνταμ Λεβίντε τον έχεις ακούσει που μιλάει <laughs> Μόνο έτσι τραγουδάει. Όχι. Mm, είναι αυτό από του Maroon 5. Έχω ακούσει το όνομά του. Α, οκ. Ναι, τραγουδάει ο έτσι. Τραγουδάει έτσι. έτσι είναι η φωνή του. Είναι λίγο ψηλή. Αλλά είναι ο πιο sexy άνθρωπο σε mm. ζωή. Θέλω να το γαμίσω. <laughs> <laughs> Ξέφυγε. <laughs> <laughs> τραγουδάει πολύ ωραία. Θέλω να το γαμίσω. <laughs> ναι. Όπω είχε πει ο Λουί ότι. Χωρί <laughs> 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 Ότι θα γαμούσε τον Ιαν Μαγκρέγκορ αν ήταν <φου> να διαλέξει έναν άντρα. Ναι. Και έχει δίκιο. I'm only gay for the best. <laughs> for the best. <laughs> Μπήκαμε στα αγαπημένα μας αστεία από τώρα... όλες, ίχι, Δεν θέλω έχεις. να το κλείσουμε. Όχι. Απλά μπορούμε να πούμε. εγώ σκέφτα. Επειδή πριν είπε για τον τύπο από το Power of Love που τον είπαν σεξιστή και που είπ, είχε κάτι επόπει, oh. α πούμε. Ναι. Mm. <laughs> Θυμήθηκα το, από το αγαπημένο μου αστείο του Τζέφρι. Μήπω το έχω πει. Λέει για θρησκείε το πρώτο σπέσερ, λέει για του χριστιανού. Και μετά λέει επειδή σα βλέπω, ξέρω εγώ ότι νομίζετε ότι θα επιτεθώ μόνο, σου. Θα πω κάτι για όλε τι έχει Και λέει διάφορα στους μουσουλμάνους και, και ένα που λέει από τα πρώτα είναι Όταν είσαι στις μουσουλμανικές χώρες Οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώματα Και μετά λέει Κοιτάξτε αυτό στη θεωρία είναι πολύ καλό Αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο λειτουργικό Now in theory Ναι Αυτά είναι γαμάτα αστεία Αλλά είναι αστεία Εντάξει, δεν θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, ελπίζω. Όχι. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα ανοίξουμε τέτοια συζήτηση. Δεν θέλω. Πάμε πίσω στα... Δεν θέλω ωραία. να γίνει ένα facebook post όλο το podcast μας. Όλο το podcast, <laughs> μας. το podcast, το, το παράνοιας. Ναι. Κανένα, κανένα facebook argument δεν έχει τελειώσει στο «Α, είχε δίκιο, δεν το είχα ναι, σκεφτεί ποτέ το έτσι». Συμφωνούμε τελικά. Mm. Δεν ακούν. το είχα σκεφτεί. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, να είσαι καλά <laughs> και να κλείσει έτσι ποτέ. Απλά συνεχίζουν να βρίζονται, να βρίζονται, να βρίζονται μέχρι κάποιο να βαρεθεί. Mm. Και να, να πει εντάξει, σταματάω mm. να απαντάω εδώ. Ναι. Και το χειρότερο είναι όταν δεν βρίζονται και έχουν αυτό το επιχειρήμα. Το <laughs> επιχειρήμα, τα laugh. Ο έχουν... ο ξαναλέει τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα. Ναι, <laughs> έχουν αυτό αθαλάκης. το επιχειρήματα το βλακία Τη προάλληλη παραλίγο να μπω σε αυτό το τρυπάκι και με το που έγραψα και πάτησα. Don't do it με το που σχολίασέ μου, γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου, γιατί μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. <laughs> Δεν το κάνω ποτέ και είμαι σε σπάση... όχι. Δεν θα πάει πουθενά, απλά θα νευριάσω. <laughs> <laughs> ναι. Αλλά τρελαίνομαι να βλέπω σχόλια. Να κα... εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να μην έχω τόσο επιχειρήματα ή να έχω, αλλά να μην είναι 100% σωστά και λογικά. Να βγάζουν κάποιο νόημα, αλλά να είναι λίγο περίεργα και μετά μ' αρέσει να του χτυπάω σε σημεία που δεν περιμένω να του χτυπήσει ποτέ. Α πούμε, μια φορά δεν θυμάμαι γιατί κάποιο κάτι είχε γράψει και του γράψα από κάτω. Φυσικά και είσαι από τα Γιάννη Τσά. Γιατί μπήκα στο προφίλ του και είδε την είναι από τα Γιάννη Η συζήτηση δεν είχε καμία σχέση με την. Ναι, ίδια. αλλά. Εγώ... Χάνει το δίκιο σου όμω. Ναι, προφανώ, <laughs> αλλά είναι. Γιατί ή κάνει προσωπική επίθεση <laughs> χωρί <laughs> επιχειρήματα. Ναι, ναι. Και είναι και, Δεν περίμενα να πάει εδώ αυτό. <laughs> ή Φυσικά για τα μαλλιά σου είναι έτσι. <laughs> αυτό και. Απλά για να δεν εμβριάσω επειδή είναι βλάκα, όχι επειδή μου έχει κάνει κάτι. Mm. Απλά από το να μπω στο τρυπάκι να σχολιάσω όντω και να. Τη προάλλη καθόμουν στον αδερφό μου και του βγάζε μία μέρα συγκεκριμένα, όλε οι υπόλοιπε όχι. Του βγάζε όλη μέρα χορηγούμενε από ομάδε και σελίδε στο Facebook σχετικέ με του χριστιανού. Στο Twitter το παθαίνω αυτό, με ταγκάρουνε σε κάτι χριστιανικά, δεν ξέρω εγώ. Και πατήσε, πατούσε σε όλα ε, λυπάμαι και έλεο. Και του στείλε κάποιο μήνυμα που δεν το ξέρει. Με full λάθο γραμματική και γκρίκλι. Που σχεδόν δεν έβγαζε νόημα γραμματική με το ζόρι, καταλάβαινε. Του στείλε κάτι, του και γιατί πατά λυπάμαι στην Παναγία. <laughs> <laughs> και <laughs> άμα σε... <laughs> είσαι τυχερό, <το> γιατί <laughs> άμα σε έβλεπα θα σε έκανα φέτε. Για την Παναγία να μην κάνει έλεο. <laughs> <laughs> και τέτοια Παγία like καρδούλα και χαχά. ναι. Απολυπάμαι φταίει εσένα να <laughs> Και δεν έχει προνοήσει και η καινή διαθήκη να γράφει κάτι. Άμα πατήσει, λυπάμαι στην. Να, δεν, δεν το είχαν σκεφτεί ότι θα γίνει. Άμα πατήσει, έλεγε σε post που έχει το Χριστό. <laughs> Πα στην, <κόλεση. laughs> στην κόλεση. Αλλά ακόμη και να πήγαινε ο άλλο γιατί ναι την ευρεία να πάει στην κόλεση. <laughs> γιατί πατά, λυπάμαι. Πόσο <laughs> ότι να είναι αντίδραση. Έβριζε. Δεν ξέρω. Κάτι έπαιγε για θρησκείε ο Bill Higgs. Ναι. Και έρχεται ένα μετά από την παράσταση και του λέει. Τι γκλέζε για του χριστιανού, ξέρω εγώ και κάτι. Λέει: Α, δεν άρεσαν αυτά που είπα. <laughs> <laughs> και λέει αυτό: Όχι. Then forgive me. <laughs> <laughs> Κρίμα που, κρίμα που πέθανε 32 χρονών γιατί τώρα θα ήταν ξέρω εγώ 50 θα είχαμε άλλ, θα είχαμε δει special ας πούμε κι άλλα σίγουρα Ακόμα mm. και να χανόταν όπως ο Σαπέλ θα ξ... Δηλαδή αυτή την εποχή αν ζούσε τώρα θα παίζει να πήγαινε γαμιώντας Έχω πάρει ένα βιβλίο του που έχει μέσα διάφορες σημειώσεις του και κάτι κειμενάκια του και ενδιάμεσα έχει και transcript από παραστάσεις σε φάση Βλέπει το ίδιο special σε δέκα διαφορετικέ παραστάσει, αλλαγέ και τέτοια και τα έχει όλα όσα mm. λέει κανονικά. Για μάτο αυτό. Mm. Βλέπει τα beat που έχει δει, ξέρω να, να παίζονται λίγο διαφορετικά. Τα έχει και όταν χτιζόντουσαν, α πούμε. Να, ναι, ναι. Oh. Έχει από το 80 κάτι μέχρι το 90 κάτι. Έχει κάθε ένα-δύο χρόνια έχει transcript και βλέπει. Ξέρω εγώ. Καμά το πολύ Επί... Τότε Ωραίο. σε εκείνη την παράσταση, τόσο του μηνό, σε εκείνο το μέρο, ξεκινάει και έχει όλο. τα πάντα όλα. Έχει ψάξει. Τόσο οργανωμένο ήταν. Δεν φαίνεται σαν άνθρωπο <laughs> ο οποίο θα το έκανε αυτό. <laughs> φαίνεται όμω λίγο. Περί... Θα μπορούσε να είναι ψυχαναγκαστικό περίεργο. Ναι, ναι. Α πούμε ο Κατέρη. Ναι. Έχει Excel με σε κάθε μαγαζί τι έχει παίξει. Ναι, ναι, ναι. Και... και. Μαλάκα! Το βλέπω, μου το δείχνει. Και έχει άλλα... Σε άλλα κουτάκια, άλλα χρώματα και τέτοια και τι έχει παίξει και τι δεν έχει κάνει, πόσο χρόνο έκανε. Α, εγώ έχω σε κάθε παράσταση. Αυτό το τηρούσα μέχρι πέρυσι. Πέρυσι σταμάτησα το τηρούσα. Έχω πάντα σε όλε τι ηχογραφήσει ημερομηνία, μαγαζί και πόσο χρόνο έκανα. Παλιά έγραφα και τα beat που έκανα. Αλλά άλλο να κάνει 5 λεπτά και άλλο να κάνει 10-15. Δεν χωράνε τα beat με <laughs> στον τίτλο, δεν θα κάνω τίτλο τεράστιο. Και μέχρι πέρυσι είχα και το κείμενο από κάθε μέρα ξεχωριστά. Δηλαδή, είχα, αν πέρυσι, πρόπερσι έκανα 70 παραστάσει, είχα και στι 70 τα κείμενά μου σε Μπράβο. Σε αρχαίο κείμενο. Από πέρυσι, βέβαια, έχω αρχίσει αυτό να το αφήνω λίγο. Δηλαδή, δεν τα έχω πάντα από όλε τι παραστάσει. Τώρα, α πούμε, σήμερα και αύριο στο guest, δεν θα, δεν θα κάτσω να αποθηκεύσω ποιο κείμενο έκανα, α πούμε, πιο πεντάληπτα. Σήμερα έχει παράσταση γαμάτο. Έχει έρθει. Ναι, να έρθετε. έρθετε και αυτό βγαίνει μετά από ναι, ένα, ένα μήνα. μήνα. <laughs> ναι, είναι στο Django Πασπαρδάνη Ρούσο γκιτάρι. Δεν έχω δει γκιτάρι. Έχω δει σε open και είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Mm, θέλω να δω. Και πάνε 3.5 χρόνια θέλω. Τόσο καιρό δεν τον έχω ξαναπετύχει. Μια φορά πέρυσι παίζαμε μαζί σε μια παράσταση, αλλά εγώ έπρεπε να φύγω. Οπότε δεν τον είδα, έπαιξα και έφυγα. Ah, τι λέει, Πώ περνάς. Κάτι <laughs> ήθελα να σου πω πριν για το Hicks και το ξέχασα. Α ναι, έχει ψάξει γενικά να βρει transcript από παραστάσει. Κυκλοφορούν ε, του Louis. Υπάρχουν κάποια beat στο Genius, το οποίο είναι ένα site που έχει lyrics από, από κυρίω rap. Ναι. Αλλά έχουν, επειδή ο Λούι έχει βγάλει και κάποια CD, έχουν από αυτά τα CD το transcript. Και το έχουν οργανωμένα σε φάση γραμμή-γραμμή. Γιατί άμα το πάρει ένα ενιαίο κείμενο χωρί να έχει enter. Εν του Λούι, τι θα κόμμενες κομμένε λέξει ήταν. Και <laughs> Έχω βρει ένα άλλο site το οποίο έχει transcript γενικά και έχει και από κάποια special, αλλά σε εκείνο είναι όλο ενωμένο. Δηλαδή είναι σαν να διαβάζει ένα μυθιστόρημα. Δεν έχει... Είναι ο Παϊσερή. Ούτε, ούτε παραγράφω. Ούτε, ούτε παραγρά. ούτε, ούτε mm. τίποτα. Είναι μια ώρα όλο ενιαίο. Το οποίο δεν βολεύει ναι, πολύ δεν για βολεύει. να το διαβάσει, να, να τσεκάρει τι κάνει, α πούμε, για να, να... να δει πώ γράφει ας ναι. πούμε, τόσο πολύ. Οδηγώ λάιμ πλέον. Θα οδηγώ λάιμ ε, και πηγαίνω παραλιακά. Γιατί ακόμα δεν έχω οργώσει τι ασφάλτους, <laughs> τη εγνατίας α πούμε. Ε, και καλύτερο, δεν του έχω πάρει τον αέρα. Ναι. Γιατί... Επίση, έχει, έχει... μπήκα χωρί να το καταλάβω σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων που χρησιμοποιούν λάιμ <laughs> και... <laughs> Σαν να <μπήκες> σε κάλτ <laughs> ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι μεν οδηγεί. <laughs> ναι οδηγούν κάτι, αλλά οδηγούν πατίνι. <laughs> Κατάλαβε. και... Είναι λίγο χειρότερο από το ποδήλατο. Είναι ένα επίπεδο <laughs> κάτω. Και θέλω να γράψω γι' αυτό ένα beat. Γιατί για ένα πούμε. Με φώναξε λε και ήταν ενταλικέρη. Με φώναξε, Ε, ρε μαλάκα! Μπε στον ποδηλατόδρομο, ρε μαλάκα! <laughs> και γυρνάω και τον βλέπω πάνω σε πατίνι. <laughs> και κατεβαίνει και βάζει και το υποπόδιο. <laughs> το υποπόδιο. <Στο> <laughs> <πόδιο>. <laughs> ναι. Τσακ, να μην πέσει το πατίνι. <laughs> και δεν θα πάω στον ποδηλατόδρομο, πάω να γαμηθεί. Είμαι που είμαι σε Lime <laughs> Δεν θα προδώσω, δεν θα ντροπιάσω όλους μου τους προγόνους Πηγαίνοντας και από το ποδηλατόδρομο Μ, Με αυτά τα beat προσπαθώ να μην πιάνω τέτοια θέματα Τι μπορεί ας πούμε να γράψει ένα beat τώρα για αυτό το θέμα και να, πηγα... να πηγαίνει καλά. Ε, μετά από ένα χρόνο Και σε θα... δύο χρόνια, mm. ξέρω εγώ, να... Να σα... ε... λόγω θεματική, να μην είναι τόσο. Ναι. Βέβαια, αν θέλει απλά ένα beat για να πηγαίνει καλά για τα επόμενα δύο χρόνια και μετά έχει τη συνέστηση ότι και αυτό το beat θα το χάσω λόγω reference και θα mm. το παρατήσει. Αν έχει αυτή τη συνέστηση και το κάνει ξέροντα, οκ. Okay. Αλλά αν θε να σου μείνει beat για να έχει να παίζει okay. μεγαλύτερα σε όσο περνάει καιρό. Αυτό το γράφω για να, απλά για να. Πρέπει να γράψω. Ναι, να γράψω. Γράφω αστεία. Για να προσπαθήσω να κάνω attempts για αστεία. Θα κάνουμε μία μέρα αυτό που κάνω με τον αδερφό μου για τον πίτσι. Ναι. Θα καθόμαστε, θα, θα διαλέγουμε ένα θέμα γενικό. Θα βάζουμε 20 λεπτά και θα γράφουμε ο καθένα για 20 λεπτά one-liners για αυτό το θέμα. Όχι, oh, δεν είμαι καλό στα one-liner. Έωσο <laughs> ε, πιο setup punch μπορεί. Το... Κυρίω λογοπαίγνια θα βγαίνουν. Ε, ναι, κυρίω βγαίνουν λογοπαίγνια, αλλά άμα, σκεφ... άμα το κάνει αυτό για 50 θέματα, θα σου βγουν και 50 αστεία τα οποία θα είναι ή 40-30, τα οποία θα είναι. Mm. Τώρα μπορεί να είναι λειτουργικά μόνο σαν one liners αλλά μπο... εκτό το ότι κάνει εξάσκηση να γράψει. Εκείνο με τι ράγε έτσι το έγραψε. <laughs> <laughs> Γράφαμε για, για, για μέσα μεταφορά, νομίζω. Έτσι έγραψε και ο κουμπάρο στην κουμπάρα, ο κουμπάρε. Ω, αστεία, άρα. Αυτά τα αστεία μπορεί είτε να σου μείνουν σαν one-liner, να τα έχει ποτέ δεν ξέρει πού μπορεί να χρειαστούν, ή μπορεί να ταιριάξουν και σε κάποιο σετ που mm. έχει ήδη, ξέρω εγώ, και να τα χώσει. Είχα παίξει πρόπερ σε ένα φεστιβάλ φαντασία. Τι. <laughs> Ότι φεστιβάλ φαντασίας Ναι, το φαντασμαγόρια ε, Βιβλία φαντασίας και τέτοια Α, βιβ... Ναι, εσύ τι νόμιζες <laughs> Φαντασία, δεν, δεν, ξέρω Άφησε τη φαντασία μου να... Ήταν ένα άδειο κτίριο και καθόμασταν ναι, Και, και, ήταν... <laughs> και φαντασίζονταν σε πουφ, ήταν σε πουφ. <laughs> ωραία, ρομαντικό είναι αυτό Και είχα γράψει θεματικά αστεία Για τέτοια θέματα, ενώ εγώ δεν ξέρω ας πούμε. Οπότε πήρα, είχα κάτσει με τον Παύλο Τον Μασμανίδη και τον Μωρατίδη Και γράφα, με βοηθούσαν Και γράφαμε αστεία κυρίως για Lord of the Rings Mm. Και βρήκα προχθέ τα, τα αστεία για το Lord of the Rings, τα οποία είναι καλά. Αλλά... είναι Ωραία, αλλά. Είναι για Lord of the Rings. Είναι, ναι, είναι κανένα 1,5 λεπτό-2. Αλλά για να τα παίξει σε άλλη παράσταση εκτό από τη συγκεκριμένη, α πούμε, mm. θα πρέπει να πετύχει κοινό και να ρωτήσει. Ξέρω εγώ, να πετύχει κάποιο κοινό στην ηλικία μα και να ρωτήσει πώ έχετε δει Lord of the Rings. Και να, άμα χειροκροτήσουν η μισή, ξέρω εγώ, να παίξει. Μπορεί να το δοκιμάσει αλλά για δύο λεπτά Lord of the Rings jokes <laughs> <laughs> και είναι όλα είναι, επειδή τα έχω δει έχω δει μία φορά Lord of the Rings αλλά δεν είναι το στυλ μου ναι. αυτά τα θέματα οπότε η οπτική μου είναι πολύ ό,τι να είναι <laughs> είναι πολύ ηλίθιες οι οπτικές ναι. δεν έχει την οπτική του Μουρατίδη ας πούμε ναι. στο The Lord of the Rings που, είναι, που το, έχει, το έχει κάνει επιστήμιο ο Μουρατίδης ναι. ας πούμε λέω ότι δεν, πιστεύω ότι δεν το έχει γράψει ο Τόλκιν και ότι το έχει γράψει ο Τραμπ το επιχείρημά μου είναι ότι έχετε δει ποτέ στη Μέση Γη κάποιο μαύρο <laughs> Δεν έχετε δει. Και έχει συνέχεια τύχη. <laughs> έχει μήνα <στήριφ>, τύριθ, τείχο. <laughs> μήνα μόργκουλ, τείχο. Χέλμς Δίπ, παντού. Οπότε είναι ωραία φάση να γράφει θεματικά, απλά για να γράψει. Και συνήθω σου βγαίνουν και πράγματα πιο εύκολα έτσι από το να κάθεσαι και να κοιτά να την οθόνη σου με μια ιδέα και να είσαι τώρα. Και να έχει κολλήσει αυτή την ναι, ιδέα ναι. και να μην μπορεί να ξεγολλήσει. Έτσι γράφω εγώ. <laughs> Κολλάω σε μια ιδέα και άμα δεν βρω αστείο για αυτήν, πρέπει να βρω. Σώνει και καλά εκεί το, το αστείο. Και θυμάμαι, έγραφα με τον Κατέρι το Πανεπιστήμιο τη Ζωή. Ήταν ο Κατέρι δίπλα και εγώ έχω κολλήσει σε ένα, σε ένα αστείο, σε ένα παρέμει. Και μου έλεγε, Έχει πόσα πράγματα, κοίτα. Θα βγάλω και το. Όχι, 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 θέλω. αυτό δεν πρέπει να το βρω. Ναι, και ήταν και 5 η ώρα το πρωί και κνευρίστηκε ο Κατέρης και μάθησε. Το βρήκε. Δεν ξέρω. <laughs> δεν θυμάμαι. Η μόνωση. Α, <laughs> χθε μαλώ, μαλώναν κάποιοι και άκουγα όλο τον καυγά. <laughs> τι έγινε. Προσπαθούσα να κάνω πρόβα. Όχι, με αυτού τι έγινε. Ε, κάτι. Όλο δεν την άκουγε κάποιο και έλεγε Δεν έχω βαρεθεί. <laughs> και <laughs> αυτό. Και... <laughs> και μετά αυτό έλεγε κάτι. Δεν θυμάμαι. Όμω παγκόσμια όταν μιλάω και τέτοια. Ε, κάτι τέτοιο θα ήταν, ναι. Και, και μάλλον δεν καθαρίζει και τέτοιο ήταν. Και εγώ προσπαθούσα να κάνω πρόοδο για την παράσταση χθε. Προχθέ, ε, παραπροχθέ, όταν παίζαμε στο εν μικρό, είμαι σπίτι και κάνω πρόοδε. Και είναι να έρθει στο σπίτι σε κάποια φάση ένα από, από, από το αέριο για να τσεκάρει τη μέτρηση. Mm. Αλλά εκείνη την ώρα περίπου ήταν να έρθει και η κοπέλα του αδερφού μου. Και εγώ στο δωμάτιο και κάνω πρόβε, και κου... κλειστή πόρτα, ακούω κουδούνι, λέω Α, θα έρθει η κοπέλα του αδερφού μου, και παίζω σετ. Δω... Κάνω. Και ανοίξει την πόρτα και τα αφήνει. Όχι, και μετά τελειώνω την πρόβα, βγαίνω, είναι ο αδερφός μου, λέω ε, Πού είναι η κοπέλα σου. Μου λέει δεν ήρθε. Λέω ποιο ήταν. Μου <laughs> λέει ο τύπος που ήρθε να μετρήσει το αέριο. Και λέω ήρθε ο τύπο να μετρήσει το αέριο και εγώ ήμουν στο διπλανό δωμάτιο και φώναζα Σεξ χωρί προφυλακτικό. <laughs> Όταν γαμμάσαι ένα, να ένα τρένο. Να ναι. Όταν γαμμάσαι ένα τρένο. Ναι, η μέτρηση είναι 8.300. <laughs> Όταν γαμάς ένα τρένο, <laughs> τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. <laughs> Πάντα κλείνουν τα παράθυρα. Έχει τύχει, έχει τύχει, να αφήσω ανοιχτά παράθυρα και να κάνω πρόβα. Και απλά οι γείτονε στα τρία μέτρα να, να μ' ακούνε να, να με. <laughs> δεν χρειάζεται να έρχονται τι παραστάσει σου. Αυτοί. Τα έχουν ακούσει όλα. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που οι φίλοι σου. Λογικά έχει φτάσει μετά από full season. Που οι φίλοι σου είναι σε φάση. Ε, δεν έρχομαι να σε δω. Τα ξέρω όλα τα κείμενα. Ή τα ξέρω, όχι απλά ξέρω τα δικά σου, ξέρω και των υπολείπων πλέον. Ναι, Οπότε ε, έρχονται μόνο σε open για να ακούσουν καινούρια. Ναι, το Θωμά, α πούμε, τα έχει ακούσει τα κείμενά μου και του λέω: ρε μάλλον εντάξει, δεν χρειάζεται. Να...". Εγώ του λέω: Το έχει ακούσει, δεν... δεν, θα περάσει. Και εγώ το κάνω. Άμα μου πει κάποιο, λέω να έρθει σε καμιά παράσταση, του λέω: Μην έρθει εκεί, τα ξέρει όλα, ξέρω. Ελά, κάπου αλλού. Ναι, το έχω πάθει. Και επίση, ε... Κάνω αυτό που όταν πηγαίνω προ την παράσταση, εκεί που περπατάω, ε, λέω, κάνω τα λόγια, λέω τα... κάνω πρόβα ναι. την ώρα που πηγαίνω στην παράσταση. Και στην αρχή είμαι αρκετά aware ότι κάνω πρόβα και το κάνω σιγά-σιγά, το κάνω λίγο το λίγο με κλειστό το στόμα για να μην με περάσουν για τρελό. Ναι. Και όσο πηγαίνει, όλο και πιο, ξε, πιο πολύ ξεχνάω ότι είμαι έξω σε κόσμο. <laughs> Οπότε μπαίνει Οπό... μέσα στο beat. <laughs> Οπότε μπαίνω σιγά-σιγά μέσα στο beat την ώρα που... <laughs> <laughs> και σε κάποια φάση απλά παίζω. Κάνει και εκτά. Ναι. Στον κόσμο. <laughs> και με κοιτάνε και λέω: Οχ, ρε, 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 Πρέπει να κάνω ότι παίρνω κάποιον τηλέφωνο, α πούμε. <laughs> ότι σε κάποιον μιλάω. Ήσουν προχθέ που συζητούσαμε με τον Τζουζέπ, νομίζω και τον Κατέρι, νομίζω ήσουν. Που λέγαμε όταν παίζει και το κεφάλι σου ξεφεύγει και σκέφτεται άλλα πράγματα. Και ο Ράπογλου ήταν. Ah, ναι, το μισό σου κεφάλι, το μισό σου κεφάλι κάνει ναι. άλλε διεργασίε και το άλλο μισό θυμάται τα λόγια και λέει το αυτό, beat. Αυτό όταν μπαίνει σε flight mode και απλά παίζει το beat χωρί mm. να το σκέφτεσαι και ταυτόχρονα το μυαλό σου σκέφτεται, ξέρω εγώ, Μήπω ξέχασα κάτι εκεί. Ναι, ναι. Εδώ ταυτόχρονα... γελάσανε αυτό το αστείο και ταυτόχρονα είσαι εκεί και λε: Έχετε παρατηρήσει ό,τι και ο εγκέφαλό σου είναι. Ναι, αλλά εκεί γιατί δεν πήρα γέλιο. <laughs> ναι, ναι. Και τώρα ποιο είναι το επόμενο beat. Μετά τι έχω. Εκείνο το αστείο θα το πω ή όχι. Και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα κάνει Form. Ναι, και άλλοι γελάνε από κάτω, ξέρω mm. εγώ. και, Μα λέει αστεία, και, mm. και, και το μυαλό έσαι να απλά Κάνει έντα. Απλά σκέφτεται. Και μετά ξεφε, ξεφεύγει καμιά φορά και είσαι σε φάση, Οκ, okay, πεινάω. <laughs> <laughs> μετά πρέπει να πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε, μην το ξεχάσουμε. Το, το, καλό είναι εκείνο όταν εγώ πρώτη φορά που αποφάσισα ότι θα περπατήσω λίγο στη σκηνή. <laughs> γιατί είμαι αρκετά στατικό. <laughs> Στάσιμο στατικό, ναι. όχι. Δεν είμαι ρεύμα. Η πρώτη φορά που ήταν στι Σέρες, αποφάσισα να περπατήσω γιατί είχα χώρο. Και το κεφάλι μου ήταν. Οκ. Τώρα περπάτα. Δεξί. Ωραία. Πίσω. Πάμε. Τάκ, τάκ. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ρομποτικό όλο. Δηλαδή δεν είναι απλά περπάτησα, α πούμε. Σε θέατρο μου έχει βγει να είμαι πιο. Α, ναι. Να περπατάω πιο πολύ. Ναι, και εγώ. Ότι στο Comedy Festival που έγινε, που άνοιξα τον μπούρα και τον πάρει. Ναι. Ήταν έτσι θεατρικό και δεν με ένιωξε, Υπερπάτησα. Ενώ yeah. όταν είσαι σε μικρή σκηνή. δεξί, <laughs> Αριστερό. Μην πέσω κιόλα, μην ξεφύγω, Πίσω. Μην, μην πατήσω τίποτα. <laughs> ναι. Σε θέατρο έχει μία. Ότι. Α, τώρα σε θέατρο oh, είμαστε. Λοιπόν, είμαστε πιο ψηλά από του άλλου. Οι άλλοι yeah. κάθονται. Βλέπουν όλοι προ τα εδώ. <laughs> ναι. Αλλά μου αρέσει αυτό το, τη βρωμιά που έχει το μπαρ. Αυτό είναι. Καλή φάση το θέατρο αν το ναι. κοινοψύνεται. Ναι. Αλλά σαν τον κλειστό χώρο που έχει κάπνα και μπυρε. Ναι και 100 άτομα εκεί που χαράνε 60 ξέρω εγώ. Δεν μισέτα. Πώς... Αυτό που έχει ο Παπαγάλο. Αυτό. Αυτό που έχει ο Παπαγάλο. Που λέει ο Τζουζέπε είναι σαν να είναι το 28ο ναι, ε, comedy, comedy Club τη Νέα Υόρκη. Γαμάρι. <laughs> που <laughs> έχουν ξεμείνει αυτοί που δεν βρήκαν εισιτήρια για αυτού που θέλαν <laughs> να δούνε και έρχονται να δουν open mic. Και όταν παίξαμε πρώτη φορά εκεί, ταυτόχρονα σκέφτηκα. Τη μ' άρεσε πολύ και του ήθελα να. Πίστευα ότι άμα παίξω μεγάλο σετ σε τέτοιο μαγαζί θα πάει καλά, α πούμε. Ναι. Πώ πήγε. Πήγε πολύ καλά. Παρουσίαζε. Παρουσίαζα, ναι. Το πρώτο μου τέταρτο πήγε πολύ καλά, αν έλπιστα καλά. Έπαιξε καθιστός ναι. Και, και πήγε και αυτή τη φορά με ακολουθήσανε και συγκεντρώθηκαν, ξέρω εγώ. Ενώ είχε δύο τραπέζια με σαροντάρδια που τους φοβόμασταν και συνέχεια. Και το πρώτο μου τέταρτο πήγε πολύ καλά. Το πρώτο μέρο πήγε δύσκολα. Mm. Δηλαδή στα κάπου στα μισά άρχισα να σκέφτομαι το ότι όταν παρουσιάζει, σκοπό σου δεν είναι να πα εσύ γαμιώντα. Σκοπό σου είναι να προετοιμάσει το έδαφη έτσι ώστε όλοι να πάνε όσο καλά γίνεται. Εσύ σκέφτεσαι την παράσταση όταν παρουσιάζει. Και στα μισά του πρώτου μέρου άρχισα να αγχώνομαι, λέω δεν έκανα κάτι καλά εγώ, α πούμε. Έχω... Τι άλλο να κάνω. Προσπάθησε. Και με ευτυχώ στο τέλο του πρώτου μέρου πήρε μπρο. Mm. και στο δεύτερο μέρο πήγε και το δεύτερο σετ μου καλά, και μετά στο δεύτερο μέρο πήγαν σχεδόν όλοι. All right. Δεν χρειάστηκε να παίξω σχεδόν τίποτα στο δεύτερο μέρο. Ενώ στο πρώτο ενδιάμεσα έλεγα ένα-δύο aligners, έκανα ένα μικρό beat κάπου. Mm. Και ρόλα, πολύ καλά. Πόση ώρα έκανες? έχει πλάκα. Έκανα 15 στο πρώτο μέρο. Ε, Κανόνε, και μετά 15. Mm -hmm. Και στο δεύτερο μέρο έκανα 10 στην αρχή, και ενδιάμεσα τώρα. Ναι. Τι okay. μαλακιούλε, ξέρω εγώ. Κανέφταλοι το ξέρω εγώ. Λιγότερο από την προηγούμενη φορά. Επειδή δεν ήθελα να τα αφήσω, την προηγούμενη φορά είχα παίξει περισσότερα beat ανάμεσα. Και ίσω δεν είναι τόσο καλό αυτό γιατί είναι ήδη. Κουράζει. Ναι, κουράζει. Είναι open, οπότε έχει ήδη 12 άτομα. από... Αυτό μόνο είναι μία ώρα. Αν παίξει και εσύ πάνω από μισή, είχα δύο. Ναι, ναι, ισχύει. Και το δεύτερο πήγε πολύ καλά. Όλοι. Και ο αδερφό μου ακόμα ενώ μπερδεύτηκε κάπου χωρί λόγο, τόσο σε και. Το κέρδισε πάλι. Και ο κόσμο ναι. και γαμό. Σημαίνει όλοι. Ε, είναι και ο χώρο εκεί παίρνει σαν, σαν υπόγειο. Σαν ακόμα την κλαμπ. Ναι, πέρα, είναι σαν Είναι κάβλα. Εμεί ήρθαμε. Είδα πρώτη φορά στη ζωή μου μεθυσμένη η Κατσαρίνη. <laughs> 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 Τέλεια ήταν. Πό, μα πόντιζε ο Βαβούρα. <laughs> <laughs> ναι. Ο Βαβούρα έφερνε, ρε. <laughs> Έχω πιει δύο μπύρε και μα πηγαίνει ο Βαβούρα στο μπαρ και μα κερνάνε σφινάκια τζιν. Ε, και μετά πίνουμε και, πίνω κι άλλη μπύρα, αυτοί πίνανε gin tonic, χρήση και βαβούρα. Και μετά ανεβαίνουμε πάνω και κάνουμε δύο σφινάκια. Αυτό εδώ μα γάμισε. Τεκίλα, τεκίλα, σοκολάτα. Πω. Ρε. Και εκεί χάθηκε Μόνο λίγο. Που το σκέφταμε... Ναι. Όχι, ήταν γαμάτο, σαν παγωτό ήταν. <laughs> Αλλά σε γαμάει μου ε, λέει ο βαβούρα αυτό. Και είχε πιει και μπύρα και gin. Ναι. Ε και τρία διαφορετικά είδη αλκοόλ ταυτόχρονα. Mm. Και μετά έπιασε το τζάγκο, άλλε τρει μπύρε. Ναι. Εγώ χθε επειδή παρουσίαζα, ενώ συν... συνήθω τα open, πίνω μια-δυο μπύρε πριν ανέβω, ξέρω εγώ. Αλλά όταν παρουσιάζω, επειδή στα μεγάλα σετ δεν πίνω πάνω από ένα ποτό πριν παίξω, για... γιατί πολλέ φορέ κολλάει το στόμα μου από το χάνος σάλιο, ξέρω εγώ, από το ah, αλκοόλ, αφιδά ναι, ναι, ναι. okay. και μπορεί να κολλήσω και να χαλάσω αστείο μου. Mm. Το οποίο το έχω πάθει σε open, αλλά εντάξει λέω κλείνω αυτό το αστείο. Εντάξει, το, το γάμισα αλλά μπορώ να το ξαναδοκιμάσω. Ενώ σε μεγάλο σετ δεν θέλω να χάσω τη, τη ροή του σετ. Οπότε εγώ χθε, ενώ συνήθω θα είχα πιει 2-3 μπύρε πριν παίξω, mm. Δεν ήπια καθόλου πρώτο μέρο. Και μετά που είδα ότι πήρε μπρο και δεν χρειαζόταν να παίξω, μετά ήπια δύο πυρίτσε να... Να, να. γίνω άνθρωπο. Αυτέ τι μέρε είχε παραστάσει πολλέ. Και έχει και σήμερα. Και έχει και σήμερα. Και έχει και αύριο. Και έχει και αύριο. Πού έχει. Α, ναι, έχει και αύριο τα παιδιά. Σαν τα παιδιά. Κάνει ναι. sold out το Django. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά και μπράβο mm. στο Django που στηρίζει και γεμίζουν οι παραστάσει. Ναι. Το και το Django. στο Django είναι πολύ ωραία και εκεί θα ήθελα μια μέρα να παρουσιάσω. Ναι, μου αρέσουν οι παραστάσει στο Django, είναι έτσι ωραία. Έχουν... Το είναι, κοινό είναι ωραίο. Το κοινό είναι ωραίο, το στήσιμο έτσι όπω είναι επίση είναι ωραίο. Δηλαδή, άμα ήταν πιο χαμηλό θα μπορούσε να είναι comedy club εύκολα. Και η σκηνή είναι ό, ό,τι πρέπει όσο πρέπει. Κουρτινούλα από πίσω είναι πολύ δύσκολο. Ναι, πολύ, στή, πολύ, στή, είναι, πολύ, στή, στή, πολύ ωραίο. Μπράβο, Αράπογλου. Τα φιλιά μα. <laughs> Αν και δεν θα μας ακούσει. Ναι, θα μας αλλά θα ναι. Ακούσει. Έχει ζωή. Έχει, Έχει δουλειέ. Έχει πράγματα. δεν είναι σαν και εμά. Όπου ξεκινάει το πανεπιστήμιο μου από την Τρίτη. Βγήκε το μάθημα που πήγα να δώσω και κόπηκα. Α, Τι να δεν πειράζει, τουλάχιστον πήγα, είναι ένα βήμα την επόμενη φορά. Το θέμα είναι ότι πας μέχρι τα Γιάννα, ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό, και κάποια έξοδα. Αλλά ναι, τουλάχιστον λίγο μπήκα σε ένα ρυθμό. Εσύ ξεκινάς τώρα Δευτέρα. Την Τρίτη. Την Τρίτη είναι η η υποδοχή Έχει πρωτοετών. Έχετε υποχρεωτικά. Δεν ξέρω ακόμα. <laughs> <laughs> δεν το ψάξες. <laughs> το ψάξα. Έχω κάποια έχω εργαστήρια πρωινά. Mm. Αλλά ακόμα είναι το α τμήμα, το β, δηλαδή θα μας χωρίσουν. Mm. Και ακόμα δεν ξέρω που είμαι. Δεν μας έχουν χωρίσει, δεν, έχω... δεν έχουμε πάει okay. ακόμα. Την τρίτη είναι η υποδοχή για δύο ώρες. Λογικά απλά θα μας πουνε γεια σας, καλώς ήρθατε, θα δούμε mm. τον yeah. Πρίτανη κι αυτούς. Και τώρα εγώ θα πάω για να γραφτώ. Όχι για να με υποδεχθεί το πανεπιστήμιο. Ναι. Ξεκινάει η σεζόν. Παραστάσει. Οι παραστάσει έχουν ξεκινήσει. Σεζόν παραστάσεων Παραστάσει κανένα Ευτυχώ ξεκινήσα νωρί φέτο. Ναι ξεκινήσα Πάνε και καλά. Ε, αθήνα θα πα. Αθήνα θα κατέβω τώρα. Μέχρι να βγει το επεισόδιο θα έχω γυρίσει. Ε. Έχω κάποιε παραστάσει. Καλή. Είναι καλή φάση να κατεβαίνει Αθήνα για παραστάσει. Γιατί συνήθω επειδή θα σου δώσουν, επειδή κατεβαίνει, όλο και κάτι θα πάρει. Ναι, ναι. Θα έχει πολλέ μέρε παραστάσει σε ρίβ, θα μπει σε ένα ρυθμό και επίση ε, έχει την ευκαιρία ταυτόχρονα και να συμμάθει κόσμο από την Αθήνα. Πέντε άτομα, πέντε άτομα. Δηλαδή, αν πα. Ναι, ρε. Α, δεν είναι. Και, είναι να, όλο. και να σε δουν και Αθηναίοι και να αποδείξει ότι κάνει δουλειά, α πούμε, έτσι ώστε να μπορεί να ξανακατεύσει και να σου ξαναδώσουν εκεί, να σε εμπιστευτούν. Ναι, να σε εμπιστευτούν ή να ανέβουν εδώ και να σου πούνε να μα ανοίξει. Ναι, αλλά ισχύ. και την παράσταση. Mm, και το καλό είναι ότι δεν έχει παίξει τα αστεία σου εκεί. Αυτό, ναι, και μπορείς δεν μπορείς να παίξει ό,τι Μπορεί να παίξει τα καλύτερά σου. Ακόμα και στο ίδιο μαγαζί να πα μετά από ένα χρόνο, πιο σχέση και μετά από έξι μήνε. Ναι, ναι. Και εγώ λέω να κατέβω. Θα δω πότε. Εγώ θα ξανακατεύω Δεκέμβρη πριν τον Τζέφρι. Θα ξανακατεύει. Ε, ναι. Α, να, ναι, θα πα Τζέφρι. Θα πάω Τζέφρι και θα κατέβω και πιο νωρί, αν βολέψει. Να... Γενικά φέτο θέλω να κατέβω. Γιατί mm. είναι γκίγκ. Και, και είναι, και η φάση ότι mm. αυτό που λέγαμε ότι άμα... mm. με τον Τζουζέπε, ότι άμα θε να είσαι κωμικό, α πούμε, πρέπει να ξυπνά και να το, να το, να και, να, το ζεις. και να λες είμαι κωμικό και, ναι, να και, να γράφει και να σκέφτεσαι και να κλείνει τι παραστάσει και έτσι. Πώ κάθεσαι έτσι, Ρε τι είναι αυτό. Μαλάκα έχει κάτι πολύ περίεργο. Έχει τα χέρια του πίσω από την πλάτη, αλλά από τη δεξιά μεριά μόνο. Κάνω για έντομα. Τι στο Έτσι κάθεσαι. Ναι. Τώρα δεν βλέπει κανένα, αλλά άμα με δείτε στον δρόμο, ρωτήστε μου να σα δείξω. Χωρί προφυλάξει. Να πούμε το joke που μα αρέσει τη. Ενό κωμικού. Είμαστε στα 55 λεπτά. Να μην βγει και πάλι τόσο τόσο. Να σκεφτώ και εγώ Πε. Τζιμ Νόρτον, στο τελευταίο του special, νομίζω, mouthful of shame, πρέπει να λέγεται, λέει κάτι για μια τύπησα που θέλει να τη γλύψει και αναφέρεται κάπω στο Age. Και λέει ο Τζιμ Νόρτον ότι θα έμπαινα κάπω ακόμα κι αν από μέσα από το μουνί με χαιρετούσε ο Μάτζικ Τζόνσον. Δεν τον ξέρω. Είναι βοστιθπολίστρο που από τους καλύτερους όλων των εποχών αλλά που διαγνώστηκε με AIDS yeah. και είναι πολύ γνωστό ότι... και επίση έχει, πάει, έχει, πει ότι έχει πάει με πάρα πολλέ γυναίκε το οποίο είναι το άλλο έξτρα okay. το, δωράκι του τύπου με το AIDS Ωραίο. και λέει θα έμπαινα κάποτε μέχρι και άμα, έβλεπα mm. μέσα από το μουνί να με χαιρετάει Καλό <laughs> <laughs> Εγώ θα πω την προηγούμενη φορά είπα με... είπα... με... είπα την προηγούμενη φορά <laughs> Ναι Οπότε τώρα θα πω Λουί πάλι. Η μόνη Είναι εκείνο που το ξέρει. Είναι εκείνο που λέει ο Λουί. Έχει δει ποτέ. Σου έχει τύχει ποτέ επειδή δεν έχει λεφτά στην τράπεζα η τράπεζα να σου χρεώνει ότι δεν έχει λεφτά. Αυτά καλύτερα. Αυτά ναι. το μένα μου βίντεο. Ναι. Και δεν είναι καν σε special. Δεν είναι, είναι στα παλιά του ναι. και είναι τόσο γαμάτο. Να σου χρεώνει λεφτά επειδή δεν έχει λεφτά. Και μετά έχει negative money. Έχει μείον 9 δολάρια, ξέρω εγώ. Και μετά λέει, άμα είναι κάτι τζάμπα, δεν μπορώ να το πάρω. Χρειάζομαι 9 δολάρια για να είμαι broke. Αυτό, ναι. Και μετά σε αυτού που έχουν πάρα πολλά λεφτά στην τράπεζα του δίνουν και άλλα λεφτά. Δηλαδή, πάρτε αυτά του μαλάκα που δεν έχει. Ναι, πάρτε τα δικά μου, δεν τα χρειάζεται. Πάρτε και άλλα λεφτά εσεί που έχετε ήδη πάρα πολλά λεφτά. Μαλάκα, άμα είναι κάτι τζάμπα, δεν μπορώ να το αγοράσω. Δεν μπορώ να το Πόσο καλό αστείο είναι αυτό. Μαλάκα, τέλειο, είναι χαριστούργη μου. Αυτό το αστείο είναι αστείο, Λουί, ξεκάθαρα. Θε κάτι να πλαγκάρει. Τι να πλαγκάρω αφού όταν θα βγει το... Δεν έχουμε ιδέα. Α, να, πούμε ότι πιθανότατα φαντάζεσαι να βγει αυτό και μετά να μην ισχύει η πληροφορία που θα δώσω τώρα. Θα δούμε. ηλίθιος θα είμαι. Βλέκας. Χουζούς. Που λέγε μου Χουζου. Λοιπόν, 22, 23, 24 Νοέμβρη ναι. θα έχει open thrakis. Ναι. Ελπίζω από αυτά που μου είπανε. <laughs> Ελπίζω <laughs> να μην λέω μαλακίε. Αν πω, επειδή αυτό το επεισόδιο έχει καιρό ακόμα για να βγει. Ναι. Μπορώ να το αν κόψω. Αν πω μαλακία άμα... και το μάθω ότι έχω πει μαλακία. Θα το κόψω. Θα το κόψει. Ε, θα έχει open mic θράκη. Εγώ θα πάω. Ο, ο, αδερφός μου λέει να έρθει. Αυτοκίνητο έχουμε. Οπότε εγώ το λέω για σένα. Μ? Και Πού θα το... Θα, κο... θα μείνουμε στο, στην Ξάνθη στον Παναγιώτη Άμα και... 22, -22, 22, -22. Νοεμβρίου Ναι ε, θα έχω τα τέτοια. Τι? Κατερίνη, Κοζάνη... Α, έτσι. Νοέμβρη είναι εκείνα. Ναι, νοέμβρη. νοέμβρη, Οκτώβρη. Α, οκ. Okay. Τότε δεν δε μπορείς εσύ. Σατ. Mm, ναι, αλλά θα έχει το Open Mic Tracks, το mm. οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια και πηγαίνω, δεν έχω χάσει κανένα. Και γαμάει γιατί είναι τρει μέρες, τρία Open σε τρει διαφορετικές πόλεις. Είσαι με του ίδιου βλάκε τρει μέρε, ξέρω γιατί είναι περίπου τα ίδια άτομα που mm. θα παίξουμε. Ωραία είναι αυτό. Και κάθε φορά, εκτό από την πρώτη χρονιά, νομίζω, κάθε φορά πάω και παίζω. Πάω με σκοπό να παίξω τρία διαφορετικά πεντάλεπτα, απλά για να μου γαμίσω το κεφάλι <laughs> και κάθε μέρα <laughs> να πρέπει να ξέρω άλλο πεντάλεπτο. <laughs> Κάποιε φορέ απο, αποτυγχάνω και μπορεί να κάνω δύο διαφορετικά, α πούμε. Πολύ ή. δύσκολο. Ναι, αλλά έχει πολύ πλάκα. Ή, και σε, με βάζει και σε ένα στόχο ότι ξέρω ότι τότε θα έχω τρία open. Πάμε να γράψουμε μέχρι τότε για να καταφέρουμε να βγάλουμε 15 λεπτά για Open, έτσι ώστε μετά να μάθω αυτά τα 15 λεπτά για να τα παίξω, είναι πολύ παράνοια. Και θα γαμήσουν, όποτε γίνονται οι παραστάσει, αυτές πάνε καλά. Να πάτε. Να έρθετε το είστε από Θράκη. Δύο άτομα. Ή τομή που ακούει αυτά τα podcast και είναι και στη Θράκη, παίζει να είναι 1,5 άνθρωπο. Παίζει να είναι τα παιδιά που θα έρθουν να παίξουν. Αυτό θα λέγαρω. Εγώ δεν ξέρω ακόμα να μάθω το. Μπορεί στο επόμενο να μάθω, βρω τι ακριβεί ημερομηνίε. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το. Το τρίτο, τέταρτο, τρισήμιση επεισόδιο θα δείξω. Χωρί προφυλάξει. Προφυλάξεις. Εύχομαι καλή χιάμιση το. Δεν μπορώ να ευχηθώ τίποτα. <laughs> Ό,τι. <laughs> εύχομαι. Είμαι 60 <laughs> χρόνων κατευθείαν. Εύχομαι να περάσετε καλά, να ναι. μα ακούτε. Να έρχεστε σε παραστάσει, να βλέπετε stand-up. Να γελάτε. Και μην ξεχνάτε ότι το stand-up είναι μεγάλο λουκί. Τσάου.